Καταρχήν ήμασταν 2 μήνες στο μαγαζί, δουλεύαμε και δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι είμαι στο μαγαζί. Έβγαινε από το καμαρίνι, πήγαινε τραγούδι, ξανά. Στη γιορτή της Αγίας Κατερίνης έδωσα ένα δώρο και τότε με πρόσεξε. Και ζήσαμε μόνο για λίγο και χωρίσαμε. Γιατί το βράδυ ό,τι χτίζαμε, τη μέρα είχε γκρεμιστεί. Εκείνο το απίστευτο ντουέτο που σε είχε γράψει ο Φίβος με την Κέτη, το θυμάσαι. Το ζήσαμε. Εν τω μεταξύ δεν ήμασταν μαζί τότε που γυρίσαμε το βίντεο κλιπ. Α, ναι. Δεν ήμασταν μαζί. Δεν ήσασταν καθόλου. Ήμασταν χώρια. Ήμασταν πριν. Ναι. Χωρίσαμε και μετά ξαναβρεθήκαμε την Κέτη ξανά για να μην ζωγκάρει. Ενώ γνωρίζω ότι κάθε χρόνο σας κάνω περίπτωση να είστε μαζί με την Κέτη στο ίδιο μαγαζί, πάντα λέτε όχι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να είσαι όλη τη μέρα με τον άλλον μαζί. Θα το χαλάσει. Δεν είναι εύκολο σε ένα ζευγάρι να είσαι στον ίδιο χώρο. Και, να, και οι ίδιοι άνθρωποι να γουστάρουν και τις δύο. Δημήτρης, ετών 18, στο 19. Σε λίγο πάει φαντάρους. Του ήρθε χαρτί να πάει φαντάρους. Και τι ναι, κάνουμε. Πέφτουμε από το μπαλκόνι όλοι. Καταλαβαίνεις τη μάνα του πως είναι αυτή τη στιγμή που ο Δημήτρης θα πάει φαντάρος. Μεγαλώνουν τα παιδιά, μεγαλώνουν. Εγώ κατάλαβα ότι μεγάλωσε όταν ξαφνικά τώρα που κάνει μάθημα με τη σχολή οδηγών, τον είδα από τον μπαλκόνι που μπήκε στο αυτοκίνητο από τα αριστερά. Δηλαδή μπήκε να οδηγήσει. Και εκεί ξαφνικά. Σέλουσε έτσι αυτό που λέμε. Έσπασε το. Είσαι μωρό πια, είσαι. Δεν είσαι μωρό πια. Μα σε ρωτώ, τι τρελά μου ζητάς, τρελά μου ζητάς. Έρχεσαι να κάνεις μουσική και παίξεις και μπιλιάρδο. Αν γινόταν να συναντήσεις τον Διονύση στα 20 του, όταν ξεκινούσε, τι συμβουλή θα του έδινες? Να κάνει τα ίδια λάθη που έκανε και τα ίδια πράγματα ακριβώς με την ίδια σειρά και με τον ίδιο τρόπο. Δεν μετανιώνεις για τίποτα. Τίποτα, δεν χάλαζα τίποτα. Και μου αρέσει κάθε δεκαετία που ζω. Μου λέγανε παλιά ότι όταν περάσει τα 40 θα καταλάβεις ότι η καλύτερη δεκαετία του άντρα ξέρω εγώ είναι μετά τα 40. Ομορφαίνεις τη ζωή μου. Αν η ζωή σου γινόταν βιβλίο, τι τίτλο θα της έβαζες? Ο Επιπόλαιος. Α, γιατί? Ναι, γιατί είμαι επιπόλαιος. Δεν σκέφτομαι ποτέ τι θα γίνει μετά από αυτό που θα κάνω. Το κάνω και δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει μετά. Πάμε στην εύκολη λοιπόν, στη μαύρη, για να τελειώσει το παιχνίδι. Καμία σχέση. Τα δύσκολα βράδια, στα τσάμια τα θαπωμένα, εσένα ζωγράφιζα, μαζί με μένα. Αγαπημένη μου, Ελένη μου. Μου λείπεις πολύ, σ' αγαπάω πολύ. Μη φύγεις ξανά,